Μετά από 13 σχεδόν χρόνια αποχής από την τηλεόραση, η γοητευτική και ταλαντούχα Θεοδόρα Σιάρκου επέστρεψε μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» που ήδη σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη φετινή τηλεοπτική σεζόν επιχείρησε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια και μπήκε δυναμικά στο χώρο της μυθοπλασίας. Η Θεοδόρα Σιάρκου ως Φιλιό, αρχόντισσα του χωριού, ζει τις πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής της θεωρώντας, όπως η ίδια μας είπε, ευλογία αυτή τη συνεργασία με τους τόσο σπουδαίους συντελεστές. Η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στο gossip.tv.gr και μίλησε για όλα, αποκάλυψε τον λόγο που αυτά τα χρόνια επέλεξε να απέχει από τα τηλεοπτικά δρόμενα, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε το θέατρο, θυμήθηκε τα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση, κάνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στο πλευρό σπουδαίων ηθοποιών και σκηνοθετών στη Λάμψη. Μας ανέλησε διεξοδικά το νέο της ρόλο στη σειρά της ΕΡΤ, μίλησε με τρυφερότητα για την οικογένεια της ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί μαζί μας και τα γυναικεία της μυστικά που την καθιστούν, δίχως καμία αμφισβήτηση, μια από τις πιο γοητευτικές γυναίκες της ελληνικής σόουβις. Πότε ξεκίνησε το τηλεοπτικό σου ταξίδι? Ξεκίνησε το 1992 όταν τελείωσα τη δραματική σχολή του Εθνικού. Ήταν πραγματικά ένα δώρο γιατί ούτε καμία σοβαρή προετοιμασία είχα κάνει. Ούτε είχα κάποια άκρη γιατί δεν προέρχομαι και από καλλιτεχνική οικογένεια. Τελείωσα το ίδιο σχολείο με τον Αλέξανδρο Σταύρου στην Πλάκα και εντελώς τυχαία πήρα την πληροφορία από μια καθηγήτρια μας ότι ο Σταύρος έχει περάσει στη δραματική σχολή του Εθνικού και έχει ήδη τελειώσει το πρώτο έτος. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου, επειδή μάλιστα ήμασταν και γειτονάκια, πήρα το θάρρος και τον συμβουλεύτηκα. Είδε τα κομμάτια που είχα προετοιμάσει, τον θυμάμαι πάντα με πολύ γλύκα και τρυφεράδα μέσα μου, όλο αυτό το σκηνικό. Ήταν πολύ ενθαρρυντικός και αυτό για μένα ήταν ένα εχέγγυο, με παρότρινε θετικά και έτσι έδωσα και πέρασα. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο δώρο, οι γονείς σου γνώριζαν την επιλογή σου. Στην αρχή ήταν αντίθετη και στην πραγματικότητα το έκανα και λίγο κρυφά από τους γονείς μου. Την παραμονή των εξετάσεων το ανακοίνωσα στη μαμά μου και μου είπε πόσοι θα δώσετε και όταν της είπα περίπου 300 άτομα και θα περάσουν τα 5, ξέρεις δεν το πίστευε, όταν ήρθε το αποτέλεσμα και τους πήρα να τους το πω, χάρηκαν φυσικά, μόλις γύρισα σπίτι, μου είχαν στήσει πάρτι με τους κολλητούς μου και τους συγγενείς. Και έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι με υπέροχους δασκάλους στη σχολή, ήταν σπουδαίοι δάσκαλοι, το ότι είσαι καλός ηθοποιός δεν σημαίνει ότι είσαι και καλός δάσκαλος. Όλοι εκείνοι τιμούσαν τον όρο του ηθοποιού, για μένα ήταν σπουδαίο, αναρωτιέμαι ακόμη πως πέρασαν τα χρόνια. Και ξαφνικά εκεί που είχες ζήσει τα χρυσά θα τολμήσω να πω, χρόνια της τηλεόρασης, παίρνεις την απόφαση να κάνεις ένα διάλειμμα το οποίο διήρκησε 13 χρόνια. Γιατί?